Στο μεταξύ, έχουμε την παραπομπή τη Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Γιώργο Φελίδη. Το αποφάσισε σήμερα η Κομισιόν γιατί για καθυστερήσει στην αναθεώρηση των σχεδίων διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών και των σχεδίων διαχείριση των κινδύνων πλημμύρα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό δεδομένων και των όσων ζήσαμε στη Θεσσαλία πρόσφατα. ΣΥΑ, οι σχετικέ κοινοτικέ οδηγίε απαιτούν κάθε έξι χρόνια τα κράτη-μέλη να επικαιροποιούν τα εθνικά του σχέδια, υποβάλλοντα σχετικέ εκθέσει στην Κομισιόν. Μέχρι τώρα η η χώρα μα δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει κανένα από τα οικεία σχέδια διαχείριση. Η Γενική Γραμματεία Ιδάτων απαντά πω τα σχέδια αυτά βρίσκονται στο στάδιο τη ολοκλήρωση και τουλάχιστον πέντε από τα συνολικά 14 σχέδια θα υιοθετηθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο στι 27 Μαρτίου, ενώ τα υπόλοιπα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου. Η επικυρωποίηση των σχεδίων διαχείριση κινδύνου πλημμύρα αναμένεται ω τι αρχέ του καλοκαιριού, ενώ εκτιμάται ότι το θέμα θα κλείσει χωρί τελικά να υπάρξει καταδίκη και της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ.